Επικυρώθηκε από το Τουρκικό Κοινοβούλιο και εγκρίθηκε από τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν η Στρατιωτική Συμφωνία Τουρκία-Κατάρ. Βάσει τη συμφωνία, ιδρύθηκε τουρκική στρατιωτική βάση στο Κατάρ και η Τουρκία θα δέχεται την ανάπτυξη έω και 36 πολεμικών αεροσκαφών του Κατάρ και 250 στρατιωτικού προσωπικού στην Τουρκία. Η συμφωνία αναφέρει επίση ότι τα υπερσύγχρονα μαχητικά του Κατάρ θα είναι πλήρω εξοπλισμένα για επιχειρήσει κατά των κοινών εχθρών αν Οι πιλότοι του Κατάρ θα εκπαιδεύονται για κοινέ επιχειρήσει και θα εκτελούν κοινέ αποστολέ. Με τι τουρκικέ ένοπλε δυνάμει. Σε άλλο άρθρο τη συμφωνία, ουσιαστικά το Κατάρ μετατρέπεται σε μια τεράστια τουρκική στρατιωτική βάση με την αραβική χώρα να διαθέτει στι τουρκικέ ενόπλες δυνάμει όλε τι διευκολύνσεις που απαιτούνται στι τουρκικέ στρατιωτικέ δυνάμει που θα αναπτύσσονται στο κράτο του κόλπου. Ήδη η Τουρκία έχει μια μεγάλη στρατιωτική βάση με δύναμη μια ταξιαρχία να εδρεύει στο Πάμπλου το αραβικό κράτο. Ένα πρώτο πρόβλημα για την Ελλάδα είναι ότι η Τουρκία θα μάθει καλά τα ραφάλ όπω είχε μάθει τα μοιρά 2.000 στη δεκαετία του 90 σε κοινέ ασκήσει με την Αιγυπτιακή Αεροπορία τότε. Επίση, ο στόλο μεταφορικών αεροσκαφών του Κατάρ τίθεται στη διάθεση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για μεταφορά σε όλο τον κόσμο. Σημειώνεται ότι η Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μέχρι χθε ήταν εχθροί και σήμερα δεν είναι φίλοι, απλά έχει εκτονωθεί η κρίση του 2016. Αλλά και οι δύο στηρίζουν πλέον με νύχια και με δόντια την Τουρκία.